Φίλο και φτερό κάνουν οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών την πολυτελή κατοικία λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα 300 κιλά ναρκωτικών από την Κολομβία. Η πολυτελή σε έπαυλη βρίσκεται σε απομονωμένο σημείο και όπως φαίνεται στα πλάνα, τα μέλη του καρτέλ την είχαν μετατρέψει σε φλούριο. Το σπίτι δεν είναι ορατό από τον χωματόδρομο, καθώς υπάρχει περίφραξη με τσιμέντο τουλάχιστον 2 μέτρων, ενώ ακριβώς από πάνω και σειρματόπλεγμα. Στο βίντεο ντοκουμέντο που έδωσαν στη δημοσιότητα, οι αρχές στο λευκό βαν μπαίνει στο πάρκινγκ της βίλας, την οποία οι 4 Βρετανοί είχαν μετατρέψει σε στρατηγείο της παράνομης δραστηριότητάς τους. Φρόντιζαν να καλύπτουν τις κινήσεις τους για να μεταφέρουν τα δέματα με τα 300 κιλά κοκαίνης σε ένα μικρότερο, επίσης λευκό όχημα. Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη επιχείρηση χρησιμοποίησαν όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της ελληνική αστυνομία, ντρόνους, άρση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και άλλα μέσα. Και η όλη επιχείρηση θύμιζε χολιγουντιανή ταινία. Ένας από τους δράστες θεωρείται πολύ σκληρός και επικίνδυνος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, μάλιστα, προσπάθησε να αρπάξει το όπλο αστυνομικού. Έπαιρνε μέρος σε αγώνες πυγμαχίας στο Λίβερπουλ, ενώ καταζητείται και για την δολοφονία ενός άνδρα στο Λίβερπουλ, τον οποίο πυρπόλησε, και μάλιστα για την δολοφονία αυτή εκκρεμεί σε βάρος του ερυθρά αγγελία. Ένας από αυτούς ήταν ιδιαίτερα σκληρός κακοποιός και τα λεφτά που πεζόταν με τόσο πολλά ναρκωτικά ήταν πάρα πολλά. Τα δέματα κοκαίνης αξίας 14 εκατομμυρίων ευρώ παρέλαβαν οι 4 συλληφθέντες ηλικίας από 32 έως 52 ετών μέσα σε κοντέινερ με μπανάνες που έφτασε από την Κολομβία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το κύκλωμα φέρεται να διακινεί περίπου το 10% ποσοτήτων κοκαίνης στην Ευρώπη. Στο στόχαστρο των αρχών είναι ο εγκέφαλος της διακίνησης, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος και είναι αδερφός ενός από τα 4 άτομα που βρίσκεται ήδη στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών.